κύριε Συμπρόεδρε, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, ο οικοφασισμός δεν είναι φασίζουσα οικολογία, ούτε φασισμός με οικολογικές ανησυχίες. Είναι αυτόνομο μόρφωμα το οποίο διακρίνεται από ιδιαίτερη δυναμική. Χρησιμοποιεί την ιδεολογική ραχοκοκαλιά του φασισμού και οικειοποιείται το απλοστάσιο του ηθικού ολισμού. Δεν αποτελεί σημείο των καιρών. Διαθέτει πλούσιο και πολύπτυχο παρελθόν. Ανταποκρίνεται σε υπαρκτές θεωρητικές ανάγκες και διαθέτει έναν μόνο, αλλά ξεκάθαρο στόχο. Την τεκμηρίωση της υποχρέωσης των ηθικών προσώπων να υποτάσσουν τη δράση και την ύπαρξή τους στα συμφέροντα της ευρύτερης κοινότητας της οικόσφαιρας. Οι στοικοί, ο Σπινόζα, ο Χάιντεκερ, ο μυστικισμός, μια καλή δόση εσωτερισμού και μια ακόμα καλύτερη αντιανθρωπισμού, η ευθρότητα προς την πρόοδο και οι καρδιές διεπιστροφή στο ένδοξο, άσπυλο αλλά και ενδές χρυσού γένος, μα πάνω απ' όλα η απόρριψη του έλογου μέρους της φύσης μας, όλα αυτά και άλλα πολλά χρησιμοποιούνται σε κειμενόμενες κατά το δοκούν αναλογίες για να παραγάγουν το εξωτερικό και συνάμα εκρηκτικό μείγμα του οικολογικού φασισμού. Στις μέρες μας, στους σοβαστές, στους οποίους αποδίδεται τη μορφή του οικολογικού φασισμού, όπως παρακάτω θα δούμε αρκετοί από αυτούς να προδέχονται ασμένους, όχι ως μορφή αλλά ως τίτλο τιμής, προσδέχουν πάνω κάτω τα εξής. Αφού ο φυσικός κόσμος ως όλον διαθέτει απόλυτη αξία, τότε ο άνθρωπος ως μέρος αυτού του συνόλου δεν μπορεί παρά να διαθέτει σχετική ηθική αξία, η οποία απορρέει και εξαρτάται άμεσα από τη συμμετοχή του στο σύνολο της οικόσφαιρας. Αυτό που ηθικώς προέχει είναι η ευμάρεια του πλανήτη. Αυτό, τα στενότερα συμφέροντα του ανθρώπινου είδους δεν μπορούν να προηγούνται αυτού του συνόλου. Εάν η ύπαρξη και η δράση του είδους αντιστρατεύεται την ευμάρεια του συνόλου, τότε η κατάσταση πρέπει να τροποποιηθεί κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να επέλθει η δέουσα ισορροπία. Όλα τα παραπάνω ισχύουν κατεξοχήν για το είδος Homo sapiens, το δικό μας, αφού εμείς είμαστε τα μόνα όντα που απειλούμε με τη δράση, αλλά και την ίδια την ύπαρξή μας, την οικόσφαιρα. Τι σημαίνουν όλα τα παραπάνω στην πράξη? Πρώτον, ο άνθρωπος πολλαπλασιάζεται ανεξέλεγκτα και η ύπαρξή του ανατρέπει την πλανητική ισορροπία. Ο ανθρώπινος πληθυσμός πρέπει να μειωθεί δραστικά. Ο σκοπός αυτός αποτελεί ύψιστη ηθική επιταγή και προς την επίτευξή του η επιλογή των μέσων είναι ηθικώς αδιάφορη. Δεύτερον, η παρουσία του ανθρώπου αθεαυτής αλλοιώνει την καθαρότητα του φυσικού τοπίου. Οφείλουμε ηθικώς να δημιουργήσουμε προστατευμένες περίκλειστες περιοχές, στις οποίες η ανθρώπινη παρουσία δεν θα επιτρέπεται ούτε καν για λόγους αναψυχής, αισθητικής ή αισθητικής απόλαυσης. Τρίτον, η τεχνολογική πρόοδος και η αστικοποίηση δημιουργούν ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν χωρίς να επιβαρύνεται το περιβάλλον. Οφείλουμε ηθικώς να αποποιηθούμε τα πολιτιστικά και τεχνολογικά κεκτημένα σε όποιο βαθμό χρειάζεται, ώστε να αποκατασταθεί η περιβαλλοντική ισορροπία, ακόμα και αν αυτό σημαίνει πως θα πρέπει, επί παραδείγματι, να ζήσουμε χωρίς ηλεκτρική ενέργεια, τηλεπικοινωνίας και γενικότερα τις ανέσεις του πολιτισμού που έχουν καταλήξει να θεωρούμε δεδομένες. Τέλος, τέταρτον, όλα τα παραπάνω είναι αδύνατο να επιτευχθούν στο πολιτιακό πλαίσιο της δημοκρατίας, αφού αφενός τα δυνατά του περιβάλλοντος αποτελούν κατά το μάλλον ή τα αποτελέσματά της, αφετέρου ουδέποτε οι άνθρωποι θα συνεχθούν στις γεννούς ομοθυμαδών σε μέτρα όπως αυτά που δρομερώς αναφέρθηκα, εάν μπορούσαμε βεβαίως να επιλέξουμε. Αυτό που απαιτείται είναι κάποιες μορφές πράσινη δικτατορία, ένας πράσινος αδόλφος κατά την έκφραση του Ρούντολφ Μπαρ. Επιτομή του οικολογικού φασισμού θα μπορούσε να θεωρηθεί η περίπτωση του Κάρλο Πέντε Λινκόλα. Ο Φιλανδός στοχαστής γεννημένος το 1932 θεωρεί πως απόλυτη ηθική αξία έχει η διασφάλιση της αέναης συνέχισης της ζωής επί της γης, όχι της ανθρώπινης, αλλά της ζωής συνολικά. Από τη στιγμή που οι σύγχρονες ηθικές αξίες δεν εγγυώνται κάτι τέτοιο, θα πρέπει να αλλάξουν. Είναι παράλογο, αν μη τι άλλο, να μην αυξηθούνται οι αξίες μιας κοινωνίας, όταν αυτές ακριβώς είναι που την οδηγούν στην καταστροφή της. Η κύρια ηθική έννοια, η οποία θα πρέπει να αντικατασταθεί, είναι η πρωτοκαθεδρία του είδους Homo sapiens μεταξύ των υπολείπων ειδών και η απόλυτη ηθική αξία την οποία αναγνωρίζουμε στα άτομα του είδους μας, δηλαδή σε εμάς τους ανθρώπους. Για τον Λινκόλα, το είδος μας δεν είναι τίποτα περισσότερο από παρά ένα από τα εκατομμύρια είδη που κατοικούν πάνω στον πλανήτη και τα ζητήματα που το αφορούν έχουν κάποιο ενδιαφέρον μόνο στο βαθμό κατά τον οποίο επηρεάζουν την οικόσφαιρα. Η ιδέα πως το ανθρώπινο είδος μπορεί να αποτελεί τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή του πλανήτη μου φαίνεται εξωφρενική. Σε ό,τι αφορά στην τεχνολογική εξέλιξη και γενικότερα στην πρόοδο, η στάση του απέναντί τους είναι μάλλον εχθρική. Η πλέον διαδεδομένη αλλά και παράλληλη πεποίθηση μεταξύ των ανθρώπων ισχυρίζεται είναι η πίστη στην τεχνολογία και την οικονομική ανάπτυξη. Φαίνεται περίεργο πως ορισμένοι συνεχίζουν να πιστεύουν με πάθος πως η ηλική ευημερία
προσφέρει απόλαυση και ευτυχία. Παρότι η ανθρώπινη ιστορία καταδεικνύει πως μόνο η έλλειψη και η προσπάθεια δημιουργούν μια ζωή άξια να πληρωθεί και πως η φιλική ευημερία επιφέρει τελικώς μονάχα απελπισία. Οι ιερείς της προόδου, λέει ο Νικόλας, συνεχίζουν να πιστεύουν σε αυτή ακόμα και την ώρα που πνίγονται μέσα στις αδιασφυξιογόνες μάσκες τους. Πού είναι η πρόοδος όμως? Και οι περισσότεροι από εμάς, λέει ο Νικόλας, εργαζόμαστε περισσότερες ώρες από τους προηγούμενους μας, απασχολώντας τους εαυτούς μας με μηχανικές και εντελώς βαρετές εργασίες, όπως να τηρούμε παραδείγματα βιβλία εξόδων και εσόδων, να τοποθετούμε ένα βρίσκο στην κατάλληλη υποδοχή ή να προσπαθούμε να πείσουμε έναν εντελώς άγνωστο σε εμάς πρόσωπο, το οποίο ποτέ δεν θα ξαναδούμε, να αγοράσει ένα καινούργιο πλυντήριο πιάτο. Εάν ερωτώμεθα, όλοι θα απαντούσαμε πως προτιμούμε να κάνουμε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που μας επιβάλλει η εργασία μας, κάτι με ουσιαστική αξία. Συνιστά η κατάσταση αυτή η πρόοδο? Σε ό,τι αφορά στην εκβιομηχάνηση και στην τεχνολογία, ο Νικόλας θεωρεί πως όχι μόνο μας είναι άχρηστες, αλλά και επικίνδυνες, αφού η χρήση των επιτευγμάτων τους υποστηρίζει ένα αρρωστημένο τρόπο σκέψης, ο οποίος δυναμητεί τη δυνατότητά μας να αντιλαμβανόμαστε στην πραγματικότητα. Το θεωρητικά απλώνητο επιχείρημα υπέρ της τεχνολογικής πρόοδου είναι πως αυτή καθιστά τη ζωή μας ευκολότερη. Εύκολη με τη φωτιά, ευκολότερη με τον τροχό, διαρκώς ευκολότερη με κάθε νέα ανακάλυψη όσο περνούν οι εποχές, έως όπου η ζωή μας χάσει κάθε πραγματικό νόημα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ως είδος κατά την ιστορική μας διαδρομή είναι αυτές που μας διαμόρφωσαν. Έδωσαν νόημα στην ύπαρξή μας για μεγάλες περιόδους, χάλκευσαν το χαρακτήρα του είδους μας και μας προσέδωσαν την ιδιότητα που πραγματικά μας διακρίνει από τα υπόλοιπα όντα, να αντιλαμβανόμαστε δηλαδή την πραγματικότητα και να εντάσσουμε τους εαυτούς μας σε ένα ευρύτερο από εμάς πλαίσιο. Χάρη στην τεχνολογική εξέλιξη, οι καιρικές συνθήκες πλέον δεν μας επιλύουν. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για τον επιδούσιο και τα αρπακτικά δεν μπορούν να μας πειράσουν. Ωστόσο, λέει ο Νικόλα, δεν υπάρχει τίποτα κακό στην πείνα, στο ψύχο, στο θάνατο τον ίδιο. Αντίθετα, η απομάκρυνση από τις δυνάμεις αυτές προκαλεί στον σύγχρονο άνθρωπο εσωτερική υπαρξιακή αδραστηριότητα, αίσθηση της απουσίας του πραγματικού νοήματος, σύγχυση και απελπισία. Ο προϊόν υπερπληθυσμός του είδους μας αποτελεί κατά τον Νικόλα απότοπο της τεχνολογικής προόδου. Τα περισσότερα ζωικά και φυτικά είδη διαθέτουν αυτορυθμιζόμενα συστήματα ελέγχου των γεννήσεων, τα οποία τα προστατεύουν από την υπερβολική αύξηση του αριθμού τους, αύξηση που θα έβλεπε από το είδος τους, αλλά και το περιβάλλον. Ο κύριος τρόπος αυτορύθμισης και η δικλίδα ασφαλείας που η φύση έχει προβλέψει είναι οι ασθένειες, οι οποίες περιοδικά μειώνουν τον αριθμό των ατόμων κάθε είδους. Ο άνθρωπος, ωστόσο, έχει κατορθώσει ως τώρα να παρακάμψει την ανώτερη δικλίδα ασφαλείας, κάτι που επέφερε αφύσικη αύξηση του πληθυσμού του και δραματικές συνέπειες στο περιβάλλον. Οτιδήποτε θα μπορούσε να επιφέρει την σημαντική μείωση του πληθυσμού του, του ανθρώπινου πληθυσμού, χαιρετίζεται από τον Νικόλα με ανυπόκριτο και ανεπιφύλακτο ενθουσιασμό. Ακόμα και οι πόλεμοι, οι γενοκτονίες, οι θανατηφόρες ασθένειες, αρκεί να είναι ευρέως βεληνικούς και μεγάλης αποτελεσματικότητας. Η ατομική ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία αξία μπροστά στην επιβίωση του είδους και η επιβίωση του είδους με τη σειρά της χάνει την όποια ηθική αξία της όταν απειλείται η ζωή γενικώς. Το μέρος οφείλει να υποτάσσεται στο όλο, το είδος Homo sapiens οφείλει σε μνά να θυσιαστεί, εάν η διατήρησή του απειλεί τη ζωή του πλανήτη. Ρωτά ο Νικόλα, τι οφείλει να πράξει κανείς όταν ένα σκάφος με 100 επιβάτες βυθίζεται και υπάρχει μόνο μια σωστή διαλέμβωση, η οποία χωρά 10 άτομα? Απαντά, όταν η λέμβος γεμίσει, εκείνος που δεν σέβεται τη ζωή θα προσπαθήσει να επιβιβάσει όσους περισσότερους ναυαγούς μπορεί, ώστε αυτή να βυθιστεί. Εκείνος που αγαπά τη ζωή όμως, θα πάρει το τσεκούρι της λέμβου και θα κόψει τα χέρια όσων έχουν οργανωθεί σε αυτήν. Το τσεκούρι της ιστορίας συγκεκριμένο είναι κατά τη γνώμη του Νικόλα οι πόλεμοι και οι γενοκτονίες, γεγονότα στα οποία διακρίνει την διαφανή αλλά πασίδηλη κοσμική πρόνοια, ακριβώς όπως και ο Μάλθος. Αναρωτιέται, σε ποιον λείπουν όλοι όσοι σκοτώθηκαν ή πέθαναν κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Σε ποιον λείπουν τα 20 εκατομμύρια που εκτελέστηκαν από τον Στάλιν? Σε ποιο πραγματικά λείπουν τα 6 εκατομμύρια Εβραίων της Γενικής Λύσης που πέθαναν στο τρόπο εργασίας? Ο πόλεμος μεταξύ των ανθρώπων, λέει, δεν είναι συμφορά, αλλά ευλογία για την οικόσφαιρα, αρκεί να είναι αποτελεσματικός. Θα ήταν μια λάμψη ελπίδας αν ο πόλεμος μπορούσε να διεξάγεται από τέτοιο τρόπο, ώστε να στοχεύει στο πραγματικό αναπαραγωγικό δυναμικό ενός πληθυσμού, στις νέες γυναίκες και στα παιδιά, τα μισά από τα οποία είναι κορίτσια. Έως όπως σου πει κάτι τέτοιο, ο πόλεμος δεν θα είναι παρά χάσιμο χρόνο. Το ανθρώπινο είδος κατά τον Νικόλα είναι το καρκίνωμα του πλανήτη. Εάν μπορούσα να πιέσω ένα κουμπί και να καταστρέψω εκατομμύρια ανθρώπων, θα το έκανα χωρίς δισταγμό.
ακόμα και αν αυτό θα σήμαινε πως θα θυσίαζε τη ζωή μου. Ο φασισμός, υπό το ανατέρω πρίσμα, προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στην φιλοσοφία, ανοίγοντας νέες έντρακες στη σκέψη μας, αφού εξαφάνισε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπων, τα έξι των οποίων αναφέρεται στους Εβραίους, με ιδεοδός ανώδυνους τρόπους, χωρίς να βλάψει το περιβάλλον. Εάν ο άνθρωπος όντως οφείλει να απαρνηθεί τα τεχνολογικά του κεκτημένα και να επιδοθεί με ζήλο στην άμεση μείωση του πληθυσμού του είδους του, κάτι τέτοιο είναι δυνατή. Προφανές πως δεν μπορεί να επιτευχθεί στο πλαίσιο της δημοκρατίας. Οι λόγοι είναι τόσο ιστορικοί όσο και δομικοί. Ο Λιβόλα παρατηρεί πως οι πλέον σοβαρές περιβαλλοντικές καταστροφές συμβαίνουν σε δημοκρατικά κράτη. Κάθε μορφή δικτατορίας είναι υπέρτερη της δημοκρατίας όταν βασιλεύει η ατομική ελευθερία. Η ανθρωπότητα καθίσταται θύμα μαζί και θύτης. Η δημοκρατία αποτελεί αυτοκαταστροφικό πολίτευμα, διότι το μόνο που εγγυάται είναι πως στην εξουσία θα βρίσκονται οι εκάστοτες υποφάνειες, και διότι το πλήθος ουδέποτε απαιτεί κάτι περισσότερο από άρτο και θέαμα. Στο πλαίσιο της δημοκρατίας, μια κοινωνία διαμορφώνεται επί τη βάση αυτού που το άτομο επιθυμεί και όχι με γνώμονα το πραγματικό του συμφέρον. Ας πάρουμε ως παράδειγμα την αναπαραγωγή. Στα περισσότερα κράτη επαφείται στον προγραμματισμό της κάθε οικογένειας αν θα γεννήσει ένα, δύο ή δέκα παιδιά. Κατά τον Λιβόλα, ωστόσο, το ζήτημα αυτό πρέπει να ρυθμίσεται πλήρως από την πολιτεία, ώστε ο ανθρώπινος πληθυσμός να μειωθεί άμεσα στο 10% του υπάρχοντος. Αυτό βεβαίως θα σήμαινε πως τις περισσότερες οικογένειες θα απαγορευόταν να δεκτοποιήσουν, πράγμα που σε καμία περίπτωση δεν γινόταν εύκολα αποδεκτό. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται μια παγκόσμια ολιγομελής κυβέρνηση σοφών, η οποία θα μπορούσε να σώσει τους ανθρώπους από τον εαυτό τους ή, ακόμα καλύτερα, ένας πράσινος δικτάτορας, αφού κανένα άτομο δεν θα μπορούσε να δρά τόσο ανόητα όσο η πλειοψηφία των πολιτών. Από τη στιγμή που η πλειοψηφία ανέχεται και ενθαρρύνει την προηγούσα καταστροφή του πλανήτη και συναπόρυφα του είδους, αποδεικνύοντας τον τρόπο αυτή την ιδιότητά της, θα πρέπει να εμπιστευτούμε τις τύχες μας σε λίγους μεταλλαγμένους οραματιστές σοφούς. Οποιαδήποτε μειοψηφία, ωστόσο, δεν μπορεί να διαθέτει δύναμη παρεκτός εάν συνεχωρήσει η πλειοψηφία. Και αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία ιστορικά δεν αρέσκεται σε τέτοιου είδους μεγαλοψυχίες, μόνη λύση απομένει η πραξικοπηματική κατάληψη εξουσίας. Αποτελεί ηθικό καθήκον του ανθρώπου η αποτροφή εξόχους αρνητικών καταστάσεων, όπως είναι η καταστροφή του πλανήτη, ακόμα και αν κάτι τέτοιο θα σήμαινε την υιοθέτηση εξαιρετικά επιλήψιμων ηθικών συμπεριφορών. Αυτές είναι οι απόψεις του Λιβόλα σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να σταθούμε απέναντι στο περιβάλλον, τους εαυτούς μας και στο ηθικό στάτους τόσο του περιβάλλοντος όσο και των θρησκευτικών σχέσεων πρέπει να διαμορφωθούν μεταξύ μας. Ο οικολογικός φασισμός του Λιβόλα επομίζεται τα προβλήματα ιδεολογικής ευστάθειας της γεννήτωρος έννοιας του φασισμού. Το σημαντικότερο πρόβλημά του έγινε στο γεγονός πως είναι εντελώς αυθαίρετος και κατά συνέπεια επιστημονικά αστήριτος. Η κατεπίφαση στην επιβρατική αντίληψη ορισμένων πως η υιοθέτηση εξαιρετικά επιλήψεων συμπεριφορών είναι θεμητή όταν πρόκειται να αποτραπούν ιδιαίτερα αρνητικές καταστάσεις, είναι αυθαίρετη. Και τούτο διότι οι συμπεριφορές αυτές είτε θα αποτελούν μονόδρομο, είτε θα διαθέτουν και εναλλακτικές. Εάν όμως αποτελούν μονόδρομο, τότε δεν μπορεί να είναι εξαιρετικά επιλήψιμες, αφού θα είναι υποχρεωτικές. Από τη στιγμή ωστόσο που και ο ίδιος ο Λιβόλα αναφέρει τις αυτές ως ηθικώς επιλήψιμες, αποδέχεται είτε το αντιλαμβάνεται είτε όχι, πως οι εν λόγω συμπεριφορές δεν αποτελούν μονόδρομο. Άρα ο τελικός τροφορισμός δεν διαθέτει κανένα νόημα ως ηθική πρόταση, αποτελεί αντικείμενο προσωπικής πίστης και ως εκ τούτου διαθέτει το ίδιο κύρος με οποιαδήποτε άλλη πρόταση ή πίστη. Δηλαδή θα μπορούσε κανείς να πει το ακριβώς αντίθετο και να έχει και εκείνος εξίσου δίκιο όσο έχει και ο Λιβόλα που διατυπώνει αυτή την προσωπική αντίληψη. Η αντίληψη πως ο άνθρωπος οφείλει να απαρνηθεί την τεχνολογία είναι εξίσου αυθαίρετη. Είναι προφανές πως αυτή επιβαρύνει γενικώς το περιβάλλον, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως κάθε τεχνολογία ως εκ της φύσης της βλάπτει τον φυσικό κόσμο, ούτε πως εάν κάτι τέτοιο συμβαίνει, είναι αδύνατο να πάψει να συμβαίνει χωρίς να εγκαταληφθεί η τεχνολογική πρόοδος. Αντιθέτως, η αιμονή σε αυτήν μπορεί να απαλλάξει τον φυσικό κόσμο την επιβάρυνση, διατηρώντας παράλληλα τις κατακτήσεις του ανθρώπου σε σχέση με την ποιότητα ζωής του. Η πρόοδος στην πράσινη τεχνολογία, με τη χρήση αναμειγνητριών ή συγχρόνων πυρηνικών εργοστασίων που παράγουν ελάχιστα και εντελώς ανακυκλούμενα απόβλητα, το καταδεικνύει περίπτωνα. Η τεχνολογική πρόοδος δεν είναι υποχρεωτικό να διακοπεί, μπορεί επίσης πάντοτε να ανακατευθυνθεί. Επίσης, εκτός μου να πω εδώ, σημαίνει ότι όταν κατηγορούμε τεχνολογία γενικώς, κάνουμε μια απλοποίηση και μια αφαίρεση τεχνολογία, έχουν και οι άγριες, αυτές που ονομάζουμε άγριες φυλές, οτιδήποτε, τεχνολογία έχουμε και εμείς, τεχνολογία θα έχουν και οι άνθρωποι 200 χρόνια μετά από εμάς, οτιδήποτε χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δουλειά στη ζωή του και δεν είναι μέρος του σώματός του ή του εαυτού του,
ανάπτυξη στα τεχνολογία. Η αντίληψη πως οι μειοψηφίες μπορούν να μεταβάλουν την κείμενη κατάσταση μόνο μέσω πραξικοπηματικής κατάληψης εξουσίας είναι ιστορικό διάδεκτο. Πρώτα απ' όλα διότι η ίδια η κατοχή και νομή της εξουσίας δεν εγγυάται την επιτυχημένη και διαρκή παρέμβαση τεκτενόμενα, όπως αποδεικνύει η πορεία όλων των απολυτρωτικών καθεστώτων, τα οποία απείλασαν απόλυτη εξουσία των υπηκών. Κατά δεύτερον, στο πλαίσιο της δημοκρατίας, οι αποφασισμένες μειοψηφίες συνήθως αποδεικνύονται αποτελεσματικότερες από την αδρανή πλειοψηφία. Για να επέλθει η οικολογική ισορροπία, δεν είναι απαραίτητη μια πράσινη δικτατορία. Η παιδεία και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικότερα όπλα προς την κατεύθυνση αυτή. Ούτως ή άλλως, η αναζήτηση των ολίγων πεφωτισμένων που γνωρίζουν τα βέλη της συμφέροντά μας καλύτερα από εμάς τους ίδιους και μας τα επιβάλλουν, παραπέμπει σε έναν ιδιότυπο αριστοκρατικό μεσιανισμό. Και τέλος πάντων, ως στρατηγική επιλογή, σε πώς υπολείπεται ποιοτικός και ηθικός της δημιουργίας πολλών πεφωτισμένων ελεύθερων πολιτών. Σε ό,τι τέλος αφορά στην προβολή του υπερπληθυσμού ως της βασικής αιτίας της προηγούσης περιοδικής καταστροφής, η θέση του Λινκόλν είναι εξίσου υποτολογική με τις προηγούμενες. Ο Πολ Έλρικ, ορισμένος, μιλούσε περί πληθυσμιακής βόμβας το 1968, όταν ο παγκόσμιος πληθυσμός αριθμούσε μόλις 3,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Στις μέρες μας, ο αριθμός αυτός έχει εσείως ανέλθει στα 6,8 δισεκατομμύρια ανθρώπους, καμία βόμβα δεν έχει εκραγεί. Σίγουρα υπάρχει μια οροφή στον ανθρώπινο πληθυσμό που πλανήτης μπορεί να φιλοξενήσει, αλλά ποια είναι αυτή. Εκτός αυτών, η αποξήρωση των δασών και η μεθύνη του ανθρώπου, η διάβρωση του εδάφους, ελάχιστα φαίνεται να οφείλεται στον εντός εισαγωγικών υπερπληθυσμό. Οφείλεται πολύ περισσότερο σε αίτια οικονομικά και πολιτικά. Η ερημοποίηση της ζώνης Σαχέλη, του παραδείγματος, που χωρίζει τη Σαχάρα από τις σαβάνες του Νότου, οφείλεται στην κακή επιλογή καλλιεργειών. Ενώ ο Αμαζόνιος είναι προφανές πως δεν αποψηλώνεται με τα χέρια τους ρυθμούς χάρη των φυλών που κατοικούν, αλλά προς όφελος των κατοίκων του βορείου ημισφαιρίου, το οποίο ωστόσο μαστίζεται από υπογεννητικότητα και ο πληθυσμός του είτε διατηρείται σταθερός είτε φθήνει. Η μεγαλύτερη αστοχία του οικοφασισμού, ωστόσο, είναι πως παρότι ισχυρίζεται ότι αποσκοπεί στην όρθωση μιας ευσταθούς περιβαλλοντικής ηθικής, πλεισμονεί την ουσία και την αποστολή της ίδιας της ηθικής. Αυτή δεν είναι παρά μια σύμβαση, στην οποία τα ηθικά πρόσωπα προσφορούν ελεύθερα ώστε να προωθήσουν τα βέλη στα συμφέροντά τους. Η ηθική δεν μπορεί παρά ως απότερο, έστω και προς τελευταίο στόχο της, να έχει την προαγωγή της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου, τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εντός του οποίου να αξίζει να ζει κανείς. Μια ηθική που προάγει την υποβάθμιση ή την καταστροφή της ανθρώπινης ζωής, χάρη να αποκλειστικό στον υπόλοιπο όντων, δεν είναι ανθρώπινη ηθική. Θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι η ηθική του λιονταριού που παραμονεύει το θέαμά του στην πεδιάδα. Η ηθική που μπορεί να κρύβεται στο βουητό της τρικυμισμένης θάλασσας και στους ψιθύρους ενός σκοτεινού δάσους. Ας την αφήσουμε στους ποιητές λοιπόν. Όσο διάπλος και αν είναι ο ζήλος μας, όσο αγαθές και αν είναι οι προθέσεις μας. Άλλωστε, όπως προσφυός παρατήρησε ο Σάμιουελ Τζόνσον, ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Προφανώς, διόλου δεν είχε στο νου του αυτό που σήμερα αποκαλείται ο οικολογικός φασισμός, ούτε πολύ περισσότερο την ιδιαίτερη περίπτωση του Πέμπτη Λινκόλν. Η φράση αυτή, ωστόσο, κατά την ταπεινή προσωπική μου γνώμη, σε τίποτα και σε κανέναν δεν θα μπορούσε να περισσότερο ταιριαστεί. Σας ευχαριστώ πολύ.